συστάσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον Τζίκνη. Γκονζάλης για τον Παπαδόπουλο, βγαίνει ο Νικοπολίδης και η μπάλα out. Δείχνει πέναλτι ο Καλόπουλος. Ο Καλόπουλος δείχνει πέναλτι. Θα χρειαστεί να ξαναδούμε αυτή τη φάση, ενώ έχουν περικυκλώσει τον διαιτητή οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ίσως να είναι ιδιαίτερα βιαστική απόφαση του Καλόπουλου να δείξει την λευκή βούλα. Δείτε εδώ. Πετάει την μπάλα ο Παπαδόπουλος και πέφτει. Σαφέστατα δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι. Μόνος του ο Νίλσον. Η σέντρα εκεί ζητάει χέρι, πέναλτι. Η μπάλα βρήκε χέρι και δίνει πέναλτι ο Καλόπουλος στο 22ο του δευτέρου ημιχρόνου. Το δείχνει κιόλας ότι βρήκε το χέρι από τη σέντρα του Νίλσον που ήταν ολομόναχος εκεί. Για να το ξαναδούμε, κοιτάξτε πως κάνει τη σέντρα. Τι γίνεται τώρα. Λέει ο Σιδηρόπουλος στο 60. Ας τώρα θα δούμε αν βρίσκει την μπάλα που έχει στο Ολυμπιακό, την οποία βρίσκει, δεν υπάρχει πέναλτι και κακό σημειώνεται, παραλαμβάνω. Την απέξω εδώ, μας βοηθάει αυτή η λήψη πάρα πολύ καθαρά, ότι υπάρχει έξω από την γραμμή, γιατί αν ήταν στην γραμμή θα ήταν πέναλτι εδώ. Ευχαριστώ τους τεχνικούς για τη βοήθειά τους.